έλεγχος υπηρεσίας είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και προέκυψε από την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών τα Σαββατοκύριακα που δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες. Ο εφημερεύων αντιδήμαρχος δέσεται τηλεφωνήματα στο τηλέφωνό του που μπορεί να είναι από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκύψει κάποιες καταστάσεις. Τα περισσότερα από την εμπειρία μου θα σας έλεγα ότι είναι η αποκομιδή σκουπιδιών. Και εδώ είναι λίγο περίεργο γιατί δεν ξέρω γιατί οι συνδημότες μας θυμούνται το Σαββατοκύριακο να μας ενημερώσουν σε μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που θα πρέπει να απομακρυνθούν, ενώ δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες. Για ηλεκτροφωτισμό ενδεχομένως που θα έχει διακοπή σε κάποιες περιοχές και αν υπάρχουν έντονα ή έκτακτα καιρικά φαινόμενα σε ανθρώπους που ενδεχομένως κινδυνεύουν σε κάποιες περιοχές και θα πρέπει άμεσα να αντιδράσει η υπηρεσία, αν και στις περιπτώσεις αυτές είναι σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία, οπότε επεμβαίνει. Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός που έχει λειτουργήσει καλά, διατηρείται και σε αυτή τη δημοτική αρχή και έχω την τιμή να είμαι η πρώτη αντιδήμαρχος που εφημερεύω αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, δεχόμαστε τηλεφωνήματα για περιοχές που έχουν διακοπή νερού, ενημερώνεται ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και αν είναι αμέσου ανάγκη το πρόβλημα, πηγαίνει ο εργολάβος και αποκαθιστά τη βλάβη, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Αν δεν είναι άμεσης ανάγκης, τη Δευτέρα που λειτουργούν οι υπηρεσίες μετά, ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης. Όλα τα αιτήματα καταγράφονται από τον αντιδήμαρχο, δίδονται τη Δευτέρα στις υπηρεσίες και ικανοποιούνται τα αιτήματα των δημοτών.